και σου λέω αν του χρόνου είμαστε οποιοδήποτε από εμάς εδώ και είμαστε εδώ, θα σε παρακαλούσα να έρθεις. Δηλαδή, αλήθεια. Δεν θέλω να απαγοητευτείς καθόλου. Έχεις μέλλον και πρέπει να πάλεψεις γι' αυτό πάντα, αλήθεια. Με πολύ αγάπη το λέω εγώ αυτό. Εντάξει, θέλει κότσια να κάνεις αυτό που έκανε τώρα το πιτσιρίκι. Πολύ, πολύ. Να έρθεις πίσω και να ζητήσεις το λόγο. Μπράβο, πολύ, πολύ, πολύ. Και δεν τις απαντήσαμε κιόλας. Ναι, ναι. Έτσι, για να λέμε το στραβού το δίκαιο τώρα. Δεν τις απαντήσαμε. Πόσο... Γιατί δεν τις απαντήσαμε. Συγγνώμη, είσαι πολύ καλή στραβούρισε. Γιατί έχουμε πάρα πολλές καλές, δυστυχώς. Τις είπα εγώ. Δηλαδή κάποιες φάστα που είναι κάποιοι καλοί. Πρέπει να περάσουμε 10 κορίτσια. Υπάρχει συγκεκριμένο νούμερο, ξέρω. Και πάνω κάτω και μιλάμε με το κιλό, ρε παιδιά. Μιλάμε για μουσική, διαφωνώ. Δεν διαφωνεί κανείς. Δεν ήταν τόσο καλή. Ούτε μπορεί η ενέργειά της ήταν τόσο καλή. Ήταν, φαίνεται ότι είναι μια καλή τραγουδίστρια. Σε αυτό το κομμάτι δεν ήταν τόσο καλή. Ήταν καλή, ήταν καλή. Δεν ήταν τόσο καλή. Εντάξει, Θοδωρή μου. Όσο προχωράει το bootcamp, η διαδικασία τεστάρει την ψυχολογική δύναμη όχι μόνο των παιδιών, αλλά και των κριτών. Είναι σκληρό να τραγουδάς καλά και να κόβεσαι, αλλά είναι ακόμα πιο σκληρό να κόβεις κάποιον που τραγουδάει καλά. Πήγε κάτι στραβά. Ξέρω. Σου είπαν, ξέρω εγώ, ότι δεν ήσουν σωστή στον τόνο, στην ομάδα, όχι, δεν δούλεψες. Απλά μου είπαν ότι σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού είμαστε όλοι πολύ καλοί και ότι κάποιοι καλοί πρέπει να φύγουν.